ήσουν τότε, έτσι, 18. 17,5, ναι, ναι, και στα 18. Ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο για τη Λάρισα, ήταν όλοι εκτός, θυμάμαι, στόπερ. Και έπρεπε να μπω εγώ να παίξω μαζί με τον Ιμπραήμ Τάλ, αν θυμάμαι καλά. Τι σου είπε ο κότς? Εντάξει, ο κότς να μου πει, δεν ήταν τότε ο κότς, ήταν ο Παπακώστας. Ο Παπακώστας. Ο Παπακώστας είχαμε προπονητή. Εντάξει, μου λέει, μπες και απόλαυσε το, τι να μου πει. Με τον Παναθηναϊκό τότε, εντάξει, ήταν φανταστική εμπειρία. Και ψάχναμε μετά το παιχνίδι Σίδωρο να δούμε ποιος είναι ο Κολοβέτσιος, γιατί δεν το ξέραμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έκανε την πορεία του Δημήτρη Κολοβέτσιος, έφτασε μέχρι τον Παναθηναϊκό και Δημήτρη, τα πράγματα τώρα θα αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι τόσο καλά, αλλά μπορείς να μας εξηγήσεις εσύ καλύτερα πώς είναι τα πράγματα, στα αποδυτήρια τουλάχιστον. Σε αυτό το διάστημα προσμονής, αναμονής μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Συζητάτε, μιλάτε μεταξύ σας? Εγώ αυτό που εισπράττω καθημερινά μέσα στα αποδυτήρια είναι ότι όλα τα παιδιά έχουμε πάρα πολύ όρεξη και έχουμε και πάρα πολύ καλό κλίμα που δύσκολα συναντά σε μεγάλες ομάδες. Όλα τα παιδιά είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι μεταξύ μας και θεωρώ πως όλα αυτά που ακούγονται μας έχουν συσπυρώσει κατά κάποιο τρόπο. Από εκεί και πέρα εμείς δουλεύουμε καθημερινά, όπως ξέρετε, εδώ. Προσπαθούμε να βελτιωθούμε σαν ομάδα. Ήρθαν αρκετά καινούργια παιδιά φέτος. Προσπαθούμε να δέσουμε σαν σύνολο μαζί με τον προπονητή και από εκεί και πέρα να παρουσιάσουμε στον αγωνιστικό χώρο αυτό που μπορούμε. Είναι πολλά τα προβλήματα. Αισθάνεστε ανασφάλεια για το μέλλον? Όχι μόνο το δικό σας και του συλλόγου. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αισθανόμαστε ανασφάλεια. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι ένας μεγάλος συλλόγος που δύσκολα θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Θέλω να πιστεύω ότι κάποιος θα βρεθεί, κάποιος θα αναλάβει τις ευθύνες και θα βγει μπροστά. Εμάς δεν μας πρέπει να σκεφτούμε όμως τα εξωγηπαιδικά. Εμείς είμαστε για τα παιχνίδια, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι 100%. Γιατί όπως αποδείχθηκε σε μερικά παιχνίδια, όταν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι, δυστυχώς χάνουμε βαθμούς τζάμπα, θεωρώ. Και έτσι, όπως είπα, δεν θα πρέπει να αφοσιωνόμαστε αλλού, θα πρέπει να είμαστε εκεί 100%. Αυτό που ισχύει δηλαδή είναι ότι ο Ζουνίδης κρατάει εσάς, εσείς έχετε γίνει μια γροθιά, κρατάτε τον Ζουνίδη και η παρουσία του κόσμου στο μάτς με τον Παζιάννα και η αναμενόμενη τη Δευτέρα με την ΑΕΛ κρατάει τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Ασφαλώς. Θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντική η παρουσία του κόσμου, μας έδωσε πάρα πολύ δύναμη όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα. Καταλάβαμε ότι ο κόσμος δεν θα αφήσει ποτέ την ομάδα μόνη και τον περιμένω, όπως είπατε και εσείς, και τη Δευτέρα να μας στηρίξει όπως έκανε με τα Γιάννενα. Θεωρώ όμως ότι, όπως είπατε και εσείς, ότι δουλεύουμε εδώ, είμαστε με τον κότς μια γροθιά. Όλο αυτό μας έχει συσπυρώσει πάρα πολύ και από εκεί πέρα προχωράμε. Μέχρι πού θα πάει αυτό όμως, δηλαδή, γιατί εδώ είναι και ένα τεστ κοπόσεως, όπως λέμε, ένα τεστ αντοχής, αναμονής. Ασφαλώς, ναι. Εντάξει, εμείς θα δούμε. Εμείς, όπως είπα, είμαστε αφοσιωμένοι στο αγωνιστικό κομμάτι. Εμείς θα κοιτάμε πώς να κερδίσουμε το παιχνίδι. Από εκεί πέρα τα εξωγηπαιδικά δεν μας ενδιαφέρουν τόσο. Θεωρώ ότι θα βρεθεί σίγουρα μια λύση, αλλά όπως είπα, στα αγωνιστικά πρέπει να είμαστε εκεί. Και πώς θα κερδίσετε τα παιχνίδια? Δουλέψατε σε αυτό το διάστημα της διακοπής, είδε σημάδια βελτίωσης στην προσαρμογή και των νέων παιχτών, στη χημεία που πρέπει να αποκτηθεί, γιατί είναι δεδομένο ότι πρέπει να αποκτηθεί η χημεία. Ασφαλώς και είδα σημάδια βελτίωσης. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα είναι ότι υπάρχει όρεξη από όλα τα παιδιά. Και όταν υπάρχει όρεξη για δουλειά, τότε και η επιτυχία είναι αναμενόμενη. Θεωρώ πως θα βγάλουμε ανάλογο πρόσωπο και στη συνέχεια, όπως με τα Γιάννενα, και ακόμη καλύτερο, γιατί δουλέψαμε, είχαμε αρκετές μέρες να δουλέψουμε. Θεωρώ ότι ο κόσμος που θα έρθει Δευτέρα στο γήπεδο θα απολαύσει πραγματικά μια καλή ομάδα. Και τι μάτς περιμένεις απέναντι στη πρώτη σου αγάπη? Εντάξει, θεωρώ πως εξαρτάται από εμάς κατά κύριο λόγο πώς θα είμαστε εμείς. Αν είμαστε σοβαροί, συγκεντρωμένοι, έχουμε την κατοχή της μπάλας και έχουμε διαρκή κίνηση, τότε πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Η ΑΕΛ βέβαια είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα. Στις αντιπιθέσεις θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι πάρα πολύ αμυντικά για να μην μας δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα. Αυτό το κομμάτι της άμυνας, Ισίδωρε, είναι κάτι το οποίο απασχολεί πολύ τον Παναθηναϊκό το τελευταίο διάστημα και δεν είναι θέμα προσώπων. Λείπει προφανώς ο Ζέκα, βοηθούσε πάρα πολύ με τα ρεξίματά του και την ανάκτηση της μπάλας. Λείπει κάτι άλλο ώστε να συντονιστεί καλύτερα αμυντικά όλη η ομάδα, όχι μόνο η τετράδα της άμυνας? Είναι αυτό που λέμε χημεία της ομάδας, το δέσιμο, θεωρώ. Μέσα εκεί πρέπει να βάλουμε και το αμυντικό κομμάτι. Όπως είπατε, η Ζέκα ήταν για μένα η ραχοκοκαλιά, να το πω, της ομάδας. Ήρθαν παιδιά τα οποία χρειάζονται χρόνο για να ανταπεξέλθουν στις καινούριες απαιτήσεις της ομάδος. Θεωρώ όμως ότι μέσα από τη χημεία, μέσα από το σύνολο, θα καταφέρουμε να βελτιωθούμε και σε αυτό. Σε πόσες θέσεις παίζεις? Εντάξει, όπου μου ζητήθηκε και όπου μπορώ.
Στην άμυνα μόνο. Ναι, ναι, άμυνα. Μόνο στις τέσσερις. Θυμάσαι το καλοκαίρι. Μόνο στις τέσσερις άμυνες. Αριστερό μπακ, δεξί μπακ, στόπερ. Είχες παίξει ποτέ ένα άλλο, αμυντικό χαφ, όχι ακόμα. Αμυντικό χαφ, όχι. Όχι, ακόμα, λέει. Ακόμα, λέει. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Θα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, βαθμοί δεν υπάρχουν πολλοί. Το έχετε δει ότι γενικότερα το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού δεν είναι καλό. Ευελπιστείτε σε καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή στη συνέχεια. Και αν έχει βρει και εσύ λύση, κοιτάξτε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο Παναθηναϊκό, για αυτή τη διαφορά εικόνα Παναθηναϊκού σε λεωφόρο και εκτός έδρας. Ναι, δυστυχώς φέτος χάσαμε κάποιους πόντους για μένα δίχως λόγο και δίχως ουσία. Ιδιαίτερα με τις εύκολες ομάδες, να το πούμε έτσι. Θεωρώ πως από εδώ και πέρα βασικά ήταν πάρα πολύ σημαντική η νίκη που κάναμε τα Γιάννενα. Τόσο ψυχολογικά, τόσο και βαθμολογικά. Αλλά από εδώ και πέρα θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να αποκτήσουμε κι εμείς μια ταυτότητα σαν ομάδα. Σιγά σιγά αρχίζουμε να το βγάζουμε. Για μένα αυτό είναι σημαντικό. Και στα εκτός έδρας μάτς πρέπει να πηγαίνουμε και να φαινόμαστε ότι επιζητάμε από την αρχή, από το πρώτο λεπτό τη νίκη. Ταιριάζεσαι στην ομάδα 4-3-3. Ήταν η πρώτη φορά που παίξατε από τη μέρα του κ. Ζωνίδη. Εντάξει, αυτά τα ξέρει καλύτερα ο coach, αλλά για μένα πιστεύω ότι βγάλαμε καλή εικόνα. Τώρα στο χέρι του coach είναι να το βελτιώσει, να το κρατήσει. Το καλοκαίρι έκανε μια μεταγραφή από μεγάλη σε μεγάλη ομάδα. Από μια μεγάλη σε μια άλλη μεγάλη ομάδα. Με την πάροδο αυτών των μηνών, πέρασε αμυδρά έστω ή έντονα, πέρασε από το μυαλό μια σκέψη ότι ίσως έκανα καλά, έκανα λάθος, αν το είχα κάνει αλλιώς. Σου πέρασε από το μυαλό κάτι τέτοιο? Εντάξει, δεν μετανιώνω για τις επιλογές μου. Δεν μπορώ να κοιτάω το παρελθόν. Πήρα μια απόφαση να έρθω στον Παναθηναϊκό, να έρθω σε μια μεγάλη ομάδα. Και θεωρώ, εφόσον πήρα αυτή την απόφαση, πρέπει να τη στηρίξω 100%.